Απρόβλεπτες εξελίξεις στο παγκόσμιο σκηνικό μετά την κατάρριψη ρωσικού πολεμικού αεροσκάφους από τουρκικά F-16. Τι υποστηρίζει η Άγκυρα και ποια η αντίδραση της Μόσχας. Απευθεία σύνδεση. Τι αλλάζει στα πρόστιμα για φοροδιαφυγή και μη έκδοση αποδείξεων. Πώς αναπροσαρμόζεται το επιτόκιο στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Αποστολή του Ιόνιον στο Στρασβούργο για την ιστορική σημασία Ολομέλεια. Τι δηλώνει στους απεσταλμένους μας ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος αλλά και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης. Ξεκινούν κινητοποιήσεις ιδιοκτήτες πρακτορείων του ΟΠΑΠ. Απειλούν με απεργία διαρκείας αν δεν πάρει πίσω την έκτακτη φορολόγηση των τυχερών παιχνιδιών η κυβέρνηση. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, 3η-24 Νοεμβρίου. Καλώς ήρθατε και απόψε στο ραντεβού σας με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον. Από την καυτή διεθνή επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας απόψε. Ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος κατερρύφθη κοντά στα σύνορα με τη Συρία από τουρκικά F-16 σήμερα το πρωί. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος του ενός πιλότου. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι το μαχητικό παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο ενώ αγνώρισε τις αλλεπάλληλες προειδοποίησεις. Ο τουρκικός στρατός έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα εικόνες του ραντάρ που δείχνουν την πορεία του ρωσικού μαχητικού και αποδεικνύουν την παραβίαση. Ωστόσο, η Μόσχα διαψεύδει ότι το αεροσκάφος προειδοποιήθηκε και επιμένει ότι δεν παραβιάστηκε ο τουρκικός εναέριος χώρος. Στο βίντεο αυτό κατεγράφει η στιγμή της κατάρριψης του ρωσικού μαχητικού από την τουρκική αεροπορία. Το πολεμικό αεροσκάφος τύπου Sukhoi Su-24 κατερρύφθη κοντά στα σύνορα με τη Συρία από τουρκικά F-16. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως το μαχητικό παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο ενώ αγνώρισε τις αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις. Ωστόσο, η Μόσχα διαψεύδει πως το αεροσκάφος προειδοποιήθηκε και επιμένει ότι δεν παραβιάστηκε ο τουρκικός εναέριος χώρος. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, οι δύο πιλότοι εγκατέλειψαν το αεροσκάφος με αλεξίπτωτα και διασώθηκαν. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος συνετρίβει σε ορεινή περιοχή στην βόρεια επαρχία της Λατάκια. Στο σημείο αυτό μάχονται φιλοκυβερνητικές δυνάμεις με αντικαθεστωτικούς. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Ο συνάδελφος Δημήτρης Αγάδης, ειδικευμένος χρόνια σε τουρκικά θέματα, είναι μαζί μας. Θα μας βοηθήσει λίγο να αντιληφθούμε το μέγεθος και τη σημασία αυτής της κίνησης της Τουρκίας, αλλά και τι εξελίξεις μπορεί να ακολουθήσουν. Να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλό βράδυ. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, αν επιτρέψεις, με τελευταία στοιχεία, τελευταίες πληροφορίες. Οι τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι οι δύο πιλότοι ζουν. Ναι, υπάρχει ένα βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, Δημήτρη, όμως, που δείχνει αιμόφυρτο και νεκρό μάλλον τον πιλότο. Νεκρό και να φωνάζουν οι τζιχαντιστές δίπλα. Ναι, Θεός είναι μεγάλος. Αυτό το βίντεο το είδα και εγώ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαρροή από τις μυστικές υπηρεσίες. Ενδεχομένως να προσπαθούν να παρουσιάσουν το καλό σενάριο, γιατί το καλό σενάριο είναι να ζουν οι πιλότοι και να μεσολαβήσει η Τουρκία με τους τουρκομάζους να τους παραδώσουν. Αυτό θα είναι το καλύτερο σενάριο, όλα τα άλλα θα είναι κακά σενάρια. Αυτή είναι μια διαρροή λοιπόν που έρχεται από τις τουρκικές πηγές. Αυτή είναι το ένα. Το δεύτερο, έχει τελειώσει η συνεδρίαση του ΝΑΤΟ που εκτάκτως συγκλήθηκε μετά από αίτημα της Τουρκίας. Ο Γενικός Γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας είπε ότι οι πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι οι ανακοινώσεις της Τουρκίας είναι σωστές, είναι ακριβείς. Αυτή είναι ότι δηλαδή προειδοποιήθηκε το αεροσκάφος και παραβίασε όντως ένα αέριο χώρο. Δεν πλήσει πιο, γιατί είναι δύο στοιχεία. Μία είναι προειδοποίηση και άλλη είναι η παραβίαση που υποστηρίζει η Άγκυρα. Μάλιστα. Και όταν λέμε παραβίαση, αυτή η περιοχή είναι νότια της Αλεξανδρέτας. Mm-hmm. Είναι μία άκρη 15 χιλιόμετρα όλο και όλο. Από το οποίο μπορεί να πέρασε από τη μία πλευρά της Συρίας και να βγει και στην άλλη. Δεν είναι κάποια παραβίαση που απειλεί την ακεραιότητα της Τουρκίας. Τυπικά, εάν είναι έτσι, είναι μια τυπική μια παραβίαση
άνευ σημασία για την Τουρκία. Για την Τουρκία όμως αυτά τα αεροπλάνα έχει άλλη σημασία, γιατί χτυπήσανε τους Τουρκομάνους, τους οποίους θα θεωρούν το τελευταίο φυλάκιό τους, το δυνατό ισχυρό φυλάκιό τους στην περιοχή. Αυτό νοιάζεται περισσότερο η Τουρκία παρά η παραβίαση που έγινε, αν έγινε, δεν ξέρουμε, για 15 χιλιόμετρα στην άκρη άκρη της Τουρκίας. Τώρα, Δημήτρη, ο Πούτιν λέει, θεωρεί ως πισόπλατη μαχαιριά την κατάρριψη του αεροσκάφους, έτσι. Και όχι μόνο από φίλους των τρομοκρατών. Συμπληρώνει ότι είναι κράτος που υποστηρίζει τους τρομοκράτες η Τουρκία. Βαριές κουβέντες για δύο στρατηγικούς εταίρους που έχουν αναπτύξει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, στο τομέα της ενέργειας, στις κατασκευές, στην οικονομία, στον τουρισμό. Η δεύτερη χώρα που στέλνει τουρίστες, γύρω στα 4 εκατομμύρια Ρώσοι τουρίστες. Βαριές κουβέντες από τον Ρώσο Πρόεδρο. Η Μόσχα φαίνεται εκτιμάται ότι θα κλιμακώσει την αντιπαράθεσή της. Θεωρείς ότι θα την κλιμακώσει σε στρατιωτικό επίπεδο ή κάπως αλλιώς? Δηλαδή, σε στρατιωτικό επίπεδο, άλλη μια πληροφορία τώρα που έχω πάλι από τουρκικές πηγές. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι παγώνει κάθε στρατιωτική σχέση με την Τουρκία, οποιαδήποτε στρατιωτική σχέση έχει. Αλλά εκτιμάται ότι θα κλιμακωθεί, γιατί αύριο ήταν προγραμματισμένο ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος θα ετοίμαζε την συνάντηση Ερντοάν με Πούτιν σε αρχές Δεκέμβρη, μεγάλη συνάντηση των δύο κυβερνήσεων, των δύο κρατών. Αυτή λοιπόν η επίσκεψη ακυρώθηκε, και αυτό είναι ένα δείγμα ότι θα κλιμακωθεί, ενώ τα αισιόδοξα σενάρια περίμενα τον Λαυρόφ να έρθει και να διευθετηθεί το θέμα μέσα σε διπλωματικό. Σε διπλωματικό περισσότερο θα λέγαμε επίπεδο. Τώρα, θεωρείς ότι μπορεί να κάνει κάποια άλλη κίνηση η Ρωσία, για παράδειγμα με το φυσικό αέριο που τροφοδοτείται η Τουρκία, έτσι δεν είναι? Το απόγευμα κυκλοφόρησαν κάποιες πληροφορίες από αυτού, ότι η Ρωσία θα σταματήσει το φυσικό αέριο κτλ. Διαψεύστηκε από τη ρωσική πλευρά. Εγώ μπορώ να σου πω ότι το 60% του φυσικού αερίου η Τουρκία είναι σχεδόν εξαρτημένη από την Ρωσία. Εισάγοντας το 60% της κατανάλωσης από την Ρωσία. Ακόμα δεν είδαμε τις κινήσεις. Η πρώτη κίνηση που είδαμε ήταν από τον ίδιο τον Λαυρόφ, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος ζήτησε να σταματήσει ο τουρισμός, να πηγαίνουν τουρίστες, Ρώσοι τουρίστες στην Τουρκία. Μάλιστα. Έχεις καθόλου, Δημήτρη, συγγνώμη σε διακόπτω, τουρκικό τύπο? Από το πρωί σε αυτόν είμαι, από το πρωί αυτά εγώ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κρατάω από τη μία το τηλέφωνο και από την άλλη με το πλήκτρο μου μπαίνω στα πρακτορία τα τουρκικά, στις εφημερίδες και ενημερώνομαι. Και σας λέω απευθείας, δηλαδή. Τι λένε? Η ενημέρωση είναι σχεδόν άμεση ενημέρωση. Αυτά λοιπόν που αντιμετωπίζουν το γεγονός ψύχρεμα, θα λέγαμε, εντάξει, κυβερνητικά, τι άλλο να κάνουν. Ξέρεις τι θέλω? Δεν είναι τόσο ψύχρεμα τα πράγματα. Είδαμε τον Ερντογάν, τον πρόεδρο της Τουρκίας, είχε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τους δασκάλους, είναι η μέρα των εκπαιδευτικών σήμερα. Τους είχε καλέσει στο Σαράι, είπε στην ομιλία του ότι δεν θέλαμε να χτυπήσουμε. Εμείς προσπαθήσαμε κάθε τρόπο, δεν θέλαμε να γίνει αυτό το πράγμα, δεν είχαμε αυτή την επιδίωξη. Αλλά τι να κάνουμε, μετά από τις επίμονες προειδοποιήσεις και την συνέχιση των παραβιάσεων, χτυπήσαμε. Όταν το είπε αυτά, οι δάσκαλοι καθηγητές εκεί που ήταν εκατοντάδες προσκεκλημένοι, χειροκρότησαν όταν άκουσαν ότι χτύπησαν τα ρωσικά αεροσκάφη. Η κατάσταση είναι κάπως διαφορετικά. Δεν είναι το ρωσικό αεροσκάφος. Οι Ρώσοι έκαναν στις 5 μέρες όσα δεν έκανε η συμμαχία στα 5 χρόνια. Έκανε μεγάλη ζημιά στους ISIS, στους τζιχαντιστές, προκάλεσε μεγάλη ζημιά στα άλλα τμήματα, τα ισλαμικά κινήματα, γιατί δεν είναι μόνο ISIS, είναι Αλ-Νούσρα, είναι πολλοί άλλοι ένοπλα σώματα. Χτύπησε ιδιαίτερα δε αυτούς που είναι η βασική σύμμαχη της Τουρκίας. Έτσι λοιπόν προκάλεσε μεγάλη ζημιά στα στηρίγματα του Ερντοάν μέσα στην Συρία. Και γι' αυτό ήταν και η αντίδραση. Μάλιστα. Πολύ σύντομα, Δημήτρη μου, γιατί πρέπει να ξεκαληνυχτήσω. Οι Αμερικάνοι τι στάση κρατούν? Τώρα βλέπω να τρέχει η είδηση από την Ουάσιγκτον. Ο Ομπάμα, θέλετε να λέει ότι να υπάρξει
να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης. Μάλιστα. Πρέπει οι δύο πλευρές για την αποκλιμάκωση αυτή να βρίσκονται σε επαφή. Μάλιστα. Αυτή είναι η δύσκολη πτώση. Λοιπόν, Δημήτρη Αγάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τη συμμετοχή σου στο δελτίο μας και απόψε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Θα γυρίσουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Σε συναγερμό έχουν τεθεί ελληνική αστυνομία και αντιτρομοκρατική υπηρεσία μετά την ισχυρή έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε στο κτίριο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών στην Οδό Ξενοφόντου, στην Αθήνα. Οι αρχές μελετούν τις καταγραφές από τις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην περιοχή, ενώ έγινε και προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Το ευχάριστο είναι πως δεν υπήρξε τραυματισμός. Έκρηξη σημειώθηκε στις 3:35 τα ξημερώματα στα γραφεία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών στο Σύνταγμα στην Οδό Ξενοφόντος 5. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο των γραφείων του ΣΕΒ και στο γειτονικό ξενοδοχείο Αμαλία. Η περιοχή αποκλείστηκε εγκαίρως από την αστυνομία, αφού είχαν προηγηθεί προειδοποιητικά τηλεφωνήματα από άγνωστο άνδρα σε δύο εφημερίδες, το Βήμα και την Εφημερίδα των Συντακτών. Στο σημείο έσπευσαν άντρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ η αντιτρομοκρατική υπηρεσία είχε αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Οι αρχές μελετούν τις καταγραφές από τις κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην περιοχή. Το προειδοποιητικό τηλεφώνημα έκανε στις 2:51 ένας άγνωστος άνδρας που έκανε λόγο για τοποθέτηση βόμβας και για έκρηξη εντός 40 λεπτών. Κυβέρνηση και κόμματα αμέσως καταδίκασαν την βομβιστική επίθεση. Η απόλυτη καταδίκη τέτοιων ενεργειών, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, χωρίς επικίνδυνες ερμηνείες, αποτελεί την ενδεδειγμένη πολιτική στάση. Σε ανακοίνωσή της, η αξιωματική αντιπολίτευση επισημαίνει. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στα γραφεία του ΣΕΒ. Τέτοιες ενέργειες πλήττουν την εικόνα της χώρας και τα πραγματικά συμφέροντα των Ελλήνων. Καλούμε την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη δίωξη των δραστών. Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την επίθεση στα γραφεία του ΣΕΒ εξέδωσε και το Ποτάμι. Το Ποτάμι καταδικάζει την βομβιστική επίθεση στα γραφεία του ΣΕΒ. Είναι καθήκον των αρχών να συλλάβουν τους δράστες. Ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων σε αυτή την πολύ δύσκολη εσωτερική και διεθνή συγκυρία είναι να συμβάλλουν ώστε να υπάρξει κλίμα ομαλότητας, να εξαλειφθούν φαινόμενα βίας και να απομονωθούν στην κοινωνία εκείνοι που καλούν σε βίαιες συμπεριφορές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρει: σήμερα που απαιτείται να υπάρξει οργανωμένη πάλη του λαού ενάντια στην πολιτική κυβέρνηση και κεφαλαίου, τέτοιες προβοκατόρικες ενέργειες ρίχνουν νερό στο μήλο όσων θέλουν να συκοφαντήσουν το εργατικό λαϊκό κίνημα, να βάλουν εμπόδια στην ανάπτυξή του και να υλοποιήσουν νέα μέτρα αυταρχισμού και καταστολής. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ σημειώνει: καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση εναντίον των γραφείων του ΣΕΒ. Η προστασία της δημόσιας ασφάλειας από τους εχθρούς της δημοκρατίας και της κοινωνίας πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, η οποία πρέπει να κινηθεί με αποφασιστικότητα και ταχύτητα για τη σύλληψη των δραστών. Οι δυνάμεις της αποσταθεροποίησης πρέπει να απομονωθούν στις ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές που περνάει ο τόπος. Απερίφραστα καταδικάζουν και οι ανεξάρτητοι Έλληνες την βομβιστική επίθεση στην ανακοίνωσή τους. Η απειλή της τρομοκρατίας δεν πρέπει να επηρεάσει τους πυλώνες μιας ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, η οποία επιβάλλεται να μείνει ενωμένη απέναντι στους τρομοκράτες και όλους εκείνους που προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα μας. Η ανακοίνωση της Ένωσης Κεντρών αναφέρει: η Ένωση Κεντρών καταδικάζει απερίφραστα τη βομβιστική ενέργεια στα γραφεία του ΣΕΒ και καλεί την κυβέρνηση να προβεί αμέσως τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εντοπιστούν το συντομότερο οι δράστες. Τέτοιες ενέργειες πλήττουν με τον χειρότερο τρόπο τη δημοκρατία και την ασφάλεια στη χώρα μας. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το χτύπημα στο ΣΕΒ σχετίζεται με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης και πως με τον τρόπο αυτό οι δράστες θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα πως υπάρχει συνέχεια στο αντάρτικο πόλης. Επίσης, η αστυνομία δεν αποκλεί το ενδεχόμενο η έκρηξη να σχετίζεται με το κάλεσμα Ρωμανού εν ώψη και της επετείου της 6 Δεκεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η επίθεση προήλθε από εγχώρια οργάνωση και πως δεν σχετίζεται με τζιχαντιστές και με τις τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στο Παρίσι. Το 2010, η οργάνωση Μηδενική Ανοχή είχε χτυπήσει με μπριστική επίθεση τα γραφεία του ΣΕΒ. Πάμε τώρα στα οικονομικά. Εγκύκλειος της Γενικής Γραμματείας Εσόδων προσδιορίζει τις αλλαγές στα πρόστιμα της εφορίας για μη έκδοση αποδείξεων, για υποβολή ανακριβών δηλώσεων αλλά και υποθέσεις φοροδιαφυγής. Τα πρόστιμα είναι μικρότερα σε σχέση με το παρελθόν. Έχουμε και τις αλλαγές όμως στο επιτόκιο των 100 δόσεων. Οικονομολόγος φοροτεχνικός, κυρία Χριστίνα Μανέ, είναι μαζί μας απόψε να μας δώσει τις πληροφορίες. Να την καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, κυρία Μανέ. Κύριε Θεοδόση, καλησπέρα σας και τις τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα πρόστιμα και τις αλλαγές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
Βεβαίως, σύμφωνα με τον νόμο 4337 του 2015, φαίνεται να έχουμε κάποιες αλλαγές όσον αφορά τη μη έκδοση αποδείξεων, καθώς επίσης και περιπτώσεις έκδοσης μη αληθών φορολογικών στοιχείων οποιοδήποτε τύπου. Ενώ αρχικά με την εξήγηση αυτή που δίνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, φαίνεται ότι μάλλον είναι ελαφρύτερα τα πρόστιμα, τελικά κάνοντας μια βαθύτερη έτσι ενασχόληση με το θέμα, διαπιστώνουμε ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μάλλον το ποσό του φόρου θα είναι λίγο μεγαλύτερο. Και αυτό διότι έως τώρα ίσχυε ότι το πρόστιμο το οποίο επιβαλλόταν αναπαράβαση ήταν 250 ευρώ. Mm-hmm. Και δίνουμε χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα το ότι αν είχαμε 10 παραβάσεις είχαμε ένα πρόστιμο 2.500 ευρώ. Mm-hmm. Τώρα σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν είναι 1, 2, 3 ή 10 παραβάσεις μας, θα έχουμε το πρόστιμο των 2.500 ευρώ. Συν ένα πρόστιμο επί του ΦΠΑ, δηλαδή αν για παράδειγμα είχαμε μία απόδειξη η οποία έχει φανεί δεν έχει κοπεί και αυτή ήταν 100 ευρώ, με ένα ΦΠΑ στο 23%, 23 ευρώ, θα πληρώνει το 2.500 ευρώ του προστίμου, το αφοτελές λεγόμενο πρόστιμο, συν το 50% του ΦΠΑ της απόδειξης. Δηλαδή για να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό, σε περίπτωση που ένας εστιατόρας δεν κόβει αποδείξη για δύο τραπέζια, θα πληρώσει 2.500 ευρώ ούτως ή άλλως συν το... Συν το 50% του ΦΠΑ που αφορά τον υπολογισμό του τι έχουν καταναλώσει από τα δύο τραπέζια. Μάλιστα. Σε περιπτώσεις όμως υψηλότερες, οι περιπτώσεις που θα έχουν γίνει φοροαπαλλαγές και δεν θα έχουν κοπεί αποδείξεις είναι περισσότερες από 10, οι παραβάσεις δηλαδή που θα διαπιστωθούν, τότε πάλι το πρόστιμο θα είναι ίδιο και θα είναι αυτοτέλες και θα είναι στα 2.500 ευρώ. Γι' αυτό σας λέω ότι θίγει περιπτώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως ανθρώπων που αυτή τη στιγμή και η φορολογική τους ικανότητα έχει σχεδόν εξαντληθεί. Γιατί τις τελευταίες ώρες έτσι κυκλοφόρησε ότι θα είναι μικρότερα τα πρόστιμα. Ουσιαστικά θίγονται περισσότερο, έτσι όπως τα λέτε οι μικρομεσαίοι. Στο κομμάτι των αποδείξεων και τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων θίγονται περισσότερο οι μικρομεσαίες. Για τη φοροδιαφυγή, κυρία Μανέ. 10 παραβάσεις. Στο κομμάτι της φοροδιαφυγής δεν προβλέπεται κάτι συγκεκριμένο ως προς το κομμάτι του λαθρεμπορίου, ως προς το κομμάτι της παραοικονομίας. Συγκεκριμένα μόνο μιλάμε για τη μη έκδοση αποδείξεων που είπαμε, αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως. Συν το γεγονός ότι σε περιπτώσεις που οι παραβάσεις δουν πια ο έλεγχος φτάσει να πει ότι είναι πάνω από 10.000 ευρώ, τότε αυτό θεωρείται και ποινικό και θα ασκείται ποινική δίωξη. Μάλιστα. Να πάμε γρήγορα και στο άλλο κομμάτι, το σημαντικό, τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Έχουμε αναπροσαρμογή του επιτοκίου, τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, έχουν αλλάξει όμως τα πράγματα. Μάλιστα. Με ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια, φορολογούμενοι που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, λαμβάνουν ειδοποίηση σχετικά με την αναπροσαρμογή του επιτοκίου. Αφορά αναπροσαρμογή για οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ, που το επιτόκιο από 3% που ήταν πήγε στο 5,05%, και αυτό ξεκινά από τη δόση του Νοεμβρίου. Και σε περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι είχαν ρυθμίσει χρέη έως 5.000 ευρώ, παραμένουν στο μηδενικό επιτόκιο εάν ισχύουν σορευτικά τρία κριτήρια, τα οποία είναι ο φορολογούμενος να είναι φυσικό πρόσωπο, να μην είναι δηλαδή επιδευματίας ή να έχει κάποια επιχείρηση στο όνομά του. Θα πρέπει το χρέος του να είναι μεγαλύτερο από το 50% του ετήσιου δηλωθέντος εισοδήματός του και θα πρέπει η συνολική αντικειμενική αξία των ακινήτων του να μην ξεπερνά τις 105.000 ευρώ. Εάν αυτά ισχύουν, παραμένει στο 0%. Εάν δεν ισχύουν, πάει και αυτός ο οριζόντιος αύξηση στο 5%. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε σημαντικό πριν... Αυτά, να πούμε ότι ο ΕΜΦΙΑ και ο Φόρος Εισοδήματος μπορούν να ρυθμιστούν στην πάγια ρύθμιση, η οποία έχει μια ευνοϊκή αναπροσαρμογή που το επιτόκιο από 8 πήγε στο 5%. Α, έπεσε εδώ το επιτόκιο. Έχουμε μια μικρή μείωση στην πάγια ρύθμιση των έως 12 δόσεων. Μάλιστα. Κυρία Μανέα, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τη συμβολή σας και για τα όσα μας είπατε. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα πολύ χρήσιμα από την οικονομολόγο φοροτεχνικό, την κυρία Μανέ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να βγούμε εκτός συνόρων, να πάμε στο Στρασβούργο, εκεί όπου διεξάγεται η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Απεσταλμένοι του Ιόνιαν, Σπύρος Καμπιώτης και Περικλής Πατσούρης, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε μαζί τους, δορυφορικά, να δούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από το Στρασβούργο και από την αίθουσα, από τις αίθουσες μάλλον, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή, όπου γίνεται αυτή η σύνδεση με το Ιόνιαν και με το Δελτίο Ειδήσεων. Σπύρο, έχεις δίπλα σου, βλέπω, και τον κύριο Χρυσόγωνο. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να του κάνεις κάποιες ερωτήσεις. Στο δίπλα μου έχω τον κύριο Χρυσόγωνο. Είναι ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, πάρα πολύ γνωστό στο κανάλι μας για τις πολλές του παρεμβάσεις, αλλά και πάντα την καλή του διάθεση να είναι κοντά μας για να συζητάμε επίκαιρα θέματα. Κύριε Χρυσόγωνο, να σας καλησπερίσουμε στο δελτίο μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Είναι πραγματικά μια εβδομάδα αυτή περίεργη, Τάσο, κυρίες και κύριοι. Μια εβδομάδα με σοβαρές εξελίξεις. Κύριε Χρυσόγωνο,
σαν άνθρωπος φοβάστε? Όχι. Διότι αν ζήσεις μια ζωή μέσα στο φόβο, στο τέλος θα καταλάβεις ότι δεν έζησες καν. Είναι γεγονός. Πιστεύετε ότι οι αυριανές αποφάσεις θα είναι και θα σηματοδοτούν σημαντικές αλλαγές, θα αλλάξει το τοπίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε, αν αλλάξει το τοπίο προς την κατεύθυνση μιας Ευρώπης φρούριο, αυτό θα επιβραβεύσει ουσιαστικά τους σκοπούς και τη δράση των βομβιστών αυτοκτονίας. Διότι 8 άνθρωποι που ανατινάχθηκαν στο Παρίσι θα έχουν καταφέρει να αλλάξουν πορεία στο νομικό και πολιτικό πολιτισμό μιας ολόκληρης Ηπείρου. Το θεωρώ αδιανόητο, ελπίζω ότι δεν θα συμβεί. Και ο τρόπος για να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία δεν είναι αυτός. Η τρομοκρατία είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου, αν θέλετε. Το πιο ακραίο φαινόμενο παραλογισμού και βίας ή παράλογης βίας, το ίδιο είναι ουσιαστικά, που έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά αυτό έχει προϊστορία. Από πού ξεκίνησε η ιστορία του Ισλαμικού κράτους? Ξεκίνησε από την επέμβαση των προθήμων, της συμμαχίας των προθήμων όπως την είπαν, κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Ιράκ το 2003. Από εκεί ξεκίνησε το Ισλαμικό κράτος, από τη ριζοσπαστικοποίηση των Σουνιτών, και από εκεί έκανε μετάσταση στο Ιράκ και ούτω καθεξής. Άρα το ζητούμενο είναι να καταπολεμήσουμε σιγά σιγά την παράνομη βία σε όλες τις εκφάνσεις της, και το παράδειγμα πρέπει να το δώσουν πρώτα οι ισχυρότεροι, δηλαδή τα μεγαλύτερα κράτη της Ιφιλίου, που είναι τα δυτικά κράτη κατά βάση και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η ιστορία έχει δείξει ότι μπορούν να συνυπάρξουν, στις Βρυξέλλες συνυπάρχουν οι μουσουλμάνοι με τους χριστιανούς. Βεβαίως και μπορούν να συνυπάρξουν, συνυπάρχουν τόσα χρόνια. Τώρα ξαφνικά 8 φανατικοί παρανοϊκοί θα οδηγήσουν σε μια σύγκρουση πολιτισμών? Αυτό το θεωρώ εντελώς εκτός πραγματικότητας. Νομίζω ότι εάν ξεριζωθεί το καρκίνωμα του Ισλαμικού κράτους από το χώρο της Μέσης Ανατολής, τα πράγματα θα καλυτερεύσουν πάρα πολύ. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει από τις τοπικές κοινωνίες, με τη βοήθεια βεβαίως της διεθνούς κοινότητας, αλλά όχι με επεμβάσεις ξένων στρατιωτικών δυνάμεων και πολύ περισσότερο από μη μουσουλμανικές χώρες, από χριστιανικές χώρες, διότι αυτό ακριβώς θέλουν οι τζιχαντιστές. Θέλουν να το παρουσιάσουν ως μια σύγκρουση χριστιανισμού και Ισλάμ, ως μια νέα εκδοχή σταυροφοριών, που δεν είναι και δεν πρέπει να είναι. Λοιπόν, πρέπει να καταπολεμηθεί ο τζιχαντισμός από τις τοπικές κυβερνήσεις της Συρίας και του Ιράκ και από ενδεχομένως άλλους παράγοντες, όπως είναι οι αποδεδειγμένα αξιόμαχες κουρδικές πολιτοφυλακές ή το πολύ πολύ και από άλλα μουσουλμανικά πάντως κράτη, όπως το Ιράν, που θα ήθελαν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήταν, επαναλαμβάνω, λάθος να υπάρξει στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, της Γαλλίας ή δεν ξέρω ποιανού άλλου. Και βεβαίως το όλο πρόβλημα ξεκίνησε ακριβώς από μια τέτοια επέμβαση κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Μια τουριστική χώρα όπως είναι η Ελλάδα, η βιομηχανία της είναι ο τουρισμός. Αυτή τη στιγμή έχει ένα πρόβλημα στο Αιγαίο. Έχει ένα πρόβλημα το οποίο από πάρα πολλές πλευρές μπάζει, εντός εισαγωγικών θα το έλεγα, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Και βέβαια είχαμε και τις σημερινές εξελίξεις στην Τουρκία. Το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό μόνο, είναι ευρύτερα ευρωπαϊκό και μεσανατολικό βέβαια. Γιατί οι εξελίξεις αυτές συνδέονται με το χώρο της Μέσης Ανατολής. Εάν επικρατήσει η ειρήνη και σταθερότητα στη Συρία, υπό οποιαδήποτε μορφή, που πρέπει να τη βρουν οι Σύριοι πρωτίστως. Αν δεν μπορούν να μοιράσουν την εξουσία, ας μοιράσουν το έδαφος. Ας βρουν έναν τρόπο τέλος πάντων να συνυπάρξουν, αφού ξεριζωθεί το καρκίνωμα του τζιχαντισμού. Πάντως, αυτό είναι προϋπόθεση για να μπορέσουν να αναστραφούν οι προσφυγικές ροές. Οι άνθρωποι έχουν προσφυγοποιηθεί εξαιτίας του πολέμου. Αν σταματήσει ο πόλεμος, θα επιστρέψουν στις αιστείες τους, θα μπορέσουν να ανοικοδομήσουν την πατρίδα τους και από εκεί και πέρα θα μπορέσει και η Ελλάδα να έρθει σε ένα λογαριασμό, ας το πούμε έτσι. Αν όχι, αν δούμε τα 12 εκατομμύρια των προσφύγων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είτε στο Συριακό έδαφος, είτε στις Πέριξ χώρες, να κατευθύνονται προς την Ευρώπη με δίωδο την Ελλάδα, τότε το πρόβλημα δεν είναι ελέγξιμο. Οφείλω να σας πω ότι οι εξελίξεις θα είναι απρόβλεπτες. Κύριε Χρυσόγλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Εγώ ευχαριστώ. Τάσο, κοντά μας είχαμε τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρυσόγονο. Έχουμε όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Παπαδημούλη. Πραγματικά, ο κύριος Παπαδημούλης λέει σημαντικά πράγματα που αφορούν όχι μόνο το
ευρωπαϊκή διάσταση της χώρας ή τις εξελίξεις στην Ευρώπη, αλλά και ζητήματα που αφορούν εσωκομματικά στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και γενικότερα για την πολιτική κατάσταση της χώρας. Είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Νομίζω ότι μπορούμε στο δελτίο να δείξουμε ένα μικρό απόσπασμα, διότι η ολόκληρη συνέντευξη θα μεταδοθεί απόψε από την εκπομπή European Steps και βέβαια γύρω στις 11 η ώρα το βράδυ με την Δήμητρα Δεμέτη. Εγώ να σας καλησπίσω εδώ από το Στρασβούργο, από το κέντρο της Ευρώπης. Κάνει πάρα πολύ κρύο σε σχέση βέβαια με τα ελληνικά δεδομένα αυτή την εποχή. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ και πάλι και σας καληνυχτίζουμε. Ευχαριστούμε και εσένα και τον κύριο Χριστόγονο. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι από την απευθεία σύνδεση με Στρασβούργο και τον Σπύρο Καμπιώτη που είχε δίπλα τον κύριο Χριστόγονο. Πάμε όμως τώρα να δούμε, όπως προανήγγειλε ο Σπύρος, ένα απόσπασμα από τα όσα σημαντικά δήλωσε στο Ιόνιαν και στο συνάδελφο Περικλή Πατσούρη στη συνέντευξη που θα μεταδοθεί στο European Steps, στην εκπομπή αμέσως μετά στις 11 περίπου, ο Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ αλλά και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης. Το στίχημα είναι να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία χωρίς να καταργήσουμε τη δημοκρατία. Είναι λογικό να υπάρχουν μετά από τέτοιες επιθέσεις αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Χρειάζεται όμως να σκεφτούμε μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα είναι λάθος να ταυτίζει κανείς το 1,5 δισεκατομμύριο μουσουλμάνους με τους παρανοϊκούς που βάζουν βόμβες και δολοφόνουν αθώους, και πρέπει να μην ξυλώσουμε κατακτήσεις αιώνων στο βωμό της καταπολέμησης τρομοκρατίας, γιατί αυτό θα είναι μια μεγάλη νίκη των τρομοκρατών. Αλλά η αντιμετώπιση του προσφυγικού έχει και οικονομικό κόστος, έχει και δημοσιονομικές συνέπειες. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χρειάζεται και οικονομική στήριξη ευρωπαϊκή, μεγαλύτερη προς την Ελλάδα, για να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την αυξημένη πίεση. Πριν λίγες ώρες, ο κύριος Σόιμπλε, μιλώντας για τη Γερμανία και για τα γερμανικά δημόσια οικονομικά, είπε ότι αν είναι για να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό, η ανάγκη για ισοσκελισμένους δημόσιους προϋπολογισμούς μπορεί να πάει και λίγο στην άκρη. Θέλω να μεταφέρω μέσα στις δυσκολίες και γνωρίζοντας και την απογοήτευση που έχει ένα μέρος του κόσμου από όσα συμβαίνουν, ότι στη διάρκεια της τετραετίας της κυβέρνησης Τσίπρα θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη από το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και θα μπορέσουμε το 2017 να έχουμε μια ανάπτυξη πάνω από 2% και να βγούμε οριστικά και από την Επιτροπή των Μνημονίων. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι να σεβόμαστε την υπογραφή μας. Αλλάζει την εικόνα στους δρόμους της πόλης ο Δήμος της Κορίνθου. Ξεκίνησε η τοποθέτηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων. Παρουσιάστηκε και επίσημα υποψηφιότητα του Μεσολογγίου ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. 14 πόλεις έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ένα λεπτά μετά τις 9, παρακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιου, να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Ούτε στοίχημα, ούτε τζόκερ, αλλά και κανένα τυχερό παιχνίδι δεν θα μπορούν να παίξουν οι παίκτες από την 1η του Δεκέμβρη. Οι πράκτορες του ΟΠΑΠ ξεκινούν κινητοποιήσεις με 24-ωρη προειδοποιητική απεργία, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε διαρκείας αν η κυβέρνηση δεν αποσύρει την έμπρακτη φορολόγηση, την έκτακτη μάλλον φορολόγηση των τυχερών παιχνιδιών. Ως πρώτο βήμα πρέπει να εκληθεί η απόφαση των πρακτόρων του ΟΠΑΠ για 24-ωρη απεργία την 1η Δεκεμβρίου ενάντια στην έκτακτη φορολόγηση στα τυχερά παιχνίδια. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο προγραμματίζουν κάθοδο στην Αθήνα και πορεία διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Πρακτόρων της ΟΠΑΠ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυτή είναι μόνο η αρχή και θα ακολουθήσουν και άλλες μορφές αγώνων και κινητοποιήσεων. Αυτό είναι σφαγιασμός, είναι τζιχατζισμός, να το πω πιο κομψά. Έτσι. Λοιπόν. Δεν μπορεί να έρθει ο άλλος να παίξει 100 ευρώ και να πληρώσει 120. Πού θα το πάμε? Κερδίζει, φορολογείται με 20 και με 15 ανάλογα το ποσά. Τώρα παίζει, θα πληρώσει και 20 παραπάνω. Για ποιο λόγο, δεν το καταλαβαίνω.
Είναι γαϊδουριά, να το πω, κύμα. Τι θα μου κάνουν, συνταξιούχος είναι. Τη σύνταξη δεν μου την κόβουνε. Την κόβουνε, αλλά εντάξει. Οι ιδιοκτήτες των πρακτορείων υποστηρίζουν ότι η επιβολή φόρου στα νόμιμα τυχερά παιχνίδια είναι καταστροφική για τους ίδιους και δεν καλύπτει τους δημοσιονομικούς στόχους της κυβέρνησης, ενώ ευνοεί τον παράνομο τζόγο. Είχα πει ότι κάνουμε απεργία 3 μέρες, 4. Μας λένε, εντάξει, okay, το αποσύρουμε. Εμείς να συνεχίσουμε άλλες 3. Και ας το αποσύρουν αυτοί, για να βάλουν μυαλό. Αλλά μυαλό δεν πιστεύω να βάλουν. Πάντως, αν οι πράκτορες του ΟΠΑΠ κατέλθουν σε απεργία διαρκείας, είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσουν σοβαρό πλήγμα στα έσοδα του κράτους, ιδίως όσο πλησιάζουν προς γιορτές. Καθώς οι μέρες αυτές παραδοσιακά παρατηρείται μεγαλύτερη κίνηση των παικτών, που σημαίνει και αυξημένα έσοδα από την φορολογία. Για πρώτη φορά, με τη διαδικασία τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιήθηκε η συζήτηση για το σχέδιο προϋπολογισμού της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Το ποσό που κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλό θα διοχετευτεί σε δράσεις και έργα κοινωνικού και αναπτυξιακού προσανατολισμού. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το σχέδιο προϋπολογισμού της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, σημειώνοντας ρεκόρ υποχρηματοδότησης, αφού το ποσό ανέρχεται στα 68.098.272,46 ευρώ και κατά γενική ομολογία κρίνεται χαμηλό για τις ανάγκες της περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, Θοδωρής Γαλιατσάτος, παραδέχθηκε πως το ποσό δεν θα καλύψει τις ανάγκες της περιφέρειας και συμπλήρωσε πως παράλληλα με την υποχρηματοδότηση προς τους ΚΑΠ, σημειώνεται και ανεπαρκής χρηματοδότηση για τη συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου των Ιωνίων Ίσων, καθώς και της κάλυψης των δαπανών ηλεκτροφωτισμού. Παρόλες τις δυσκολίες, εισηγούμε το συγκεκριμένο προϋπολογισμό όχι γιατί μας επαρκεί για να κάνουμε όσα είναι απαραίτητα στην περιφέρειά μας, αλλά γιατί επιτρέπει τουλάχιστον τη στοιχειώδη λειτουργία δομών και την κάλυψη υπαρχουσών υποχρεώσεων τόσο προς τις υπηρεσίες και τους εργαζόμενους της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, όσο και προς τρίτους όπως προμηθευτές και αναδόχους έργων. Ναι, και ο Περιφερειάρχης ομολόγησε ότι δεν είναι ο προϋπολογισμός που θα θέλαμε για την περιφέρειά μας. Το έχουμε δηλώσει επανειλημμένως αυτό. Ο προσανατολισμός για άλλη μια φορά και του Περιφερειάρχη επιλογή και όλων μας είναι να έχει ένα κοινωνικό πρόσημο. Αυτό θα το δείξουμε μέσα και από τους κωδικούς που έχουμε επιλέξει να ενισχύσουμε τις κοινωνικές μας δράσεις. Η απόφαση του προϋπολογισμού θα περιλαμβάνει ενσωματωμένο κείμενο ψηφίσματος με αποδέκτη την κυβέρνηση και συγκεκριμένα τα Υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας και Εσωτερικών, το οποίο θα περιγράφει την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η περιφέρεια με βάση τη χρηματοδότησή της. Στο ψήφισμα θα επισημαίνονται οι αδυναμίες που δημιουργούνται όταν ταυτόχρονα αναζητούνται πόροι, τους οποίους δεν έχει αποδώσει το κράτος στην περιφέρεια από το 2012. Ξαναλέω, δεν είναι αυτός που θέλαμε. Λειτουργούμε μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Οι χρηματορροές από την κεντρική κυβέρνηση μειώνονται σταθερά. Βρισκόμαστε, νομίζω, στο τελευταίο σκαλοπάτι. Δεν ξέρω αν μπορεί πλέον η περιφέρεια να λειτουργήσει με αυτά τα ποσά. Έχουμε από την καινούργια χρονιά πιθανόν να χρειαστεί να πληρώνουμε εμείς με βάση τις διατάξεις που ισχύουν τη μισθοδοσία και του προσωπικού. Οι αντιπεριφερειάρχες των Ιωνίων Ίσων τόνισαν πως θα προσπαθήσουν με τα πενιχρά πλέον οικονομικά μέσα που διαθέτουν να ενισχύσουν εξίσου και έργα σχετικά με τον τουρισμό, τις υποδομές και τα δίκτυα, ώστε το 2016 η περιφέρεια να μπει σταδιακά σε αναπτυξιακή τροχιά. Να αλλάξουμε θέμα. Νέο καταστατικό του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης στην Πάτρα ψηφίστηκε σε Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες. Υπάρχει και νέος κώδικας διοντολογίας. Θα μας τα πει όλα όμως ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Αχαΐας, ο κύριος Γιώργος Κοτοπούλης, τον οποίο έχουμε μαζί μας απόψε. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είχαμε χθες τη Γενική Συνέλευση, έτσι. Χθες είχαμε τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Βασικό θέμα ήταν η ανανέωση του καταστατικού. Ήταν ένα καταστατικό το οποίο ήταν 1967, σχεδόν 50 χρόνια καταστατικό. Έπρεπε να ανανεωθεί. Ψηφίστηκε από όλο το σώμα. Τι περιλαμβάνει, τι αλλαγές έτσι θα λέγαμε ουσιαστικές. Κώδικας διοντολογίας, ούτως ώστε οι συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν παρανομίες και δεν λειτουργούν σωστά, είτε από θέμη τον ανταγωνισμό, είτε απέναντι στην κοινωνία, είτε απέναντι στο κράτος, να μπορούμε να τους διαγράψουμε και να μην είναι μέλη μας. Επίσης, ψηφίστηκε να έχουμε τομεάρχες. Δεν είναι δυνατόν από την Πάτρα να διοικείται ο Σύλλογος, όταν έχει 3.200 μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλο το νομό, στα Καλάβρητα, στην Αχαγιά, στο Αίγιο, στην Ακράτα. Μάλιστα. Και σε περιοχές απομακρυσμένες από την πόλη μας.
Δηλαδή, όποιος δεν είναι συνεπής και σωστός απέναντι στον πελάτη του, θα έχει ακόμη και τις συνέπειες μιας διαγραφής από το σύλλογο. Δεν είναι κάτι σοβαρό το να μην είναι συνέπειες, αλλά είναι ηθικό θέμα για εμάς. Να μην έχουμε μέλη μας τα οποία κάνουν μεγάλες παραβατικότητες. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κοντοπούλη, γενικά πώς είναι τα πράγματα στην Αχαΐα επιχειρηματικά, πώς πάνε? Μπορεί να βλέπουμε μαγαζιά να ανοίγουν όπως ανοίγουν σε όλη την Ελλάδα, mm-hmm. από τη μία μεριά, από την άλλη μεριά όμως κλείνουν καταστήματα τα οποία λειτουργούσαν πολλά χρόνια και κλείνουν καταστήματα τα οποία είχαν δουλειά. Δηλαδή τα τέσσερα καταστήματα που έχουν κλείσει τις τελευταίες 15 μέρες στην Πάτρα είναι καταστήματα τα οποία δεν ήταν άδεια. Ήταν καταστήματα τα οποία είχαν κόσμο. Περνάγαμε δηλαδή και βλέπαμε να έχουν και 20 και 30 και 40 πελάτες, αλλά δυστυχώς είναι το φαινόμενο αυτό που συμβαίνει σε όλα τα καταστήματα. Αυτοί οι πελάτες παραμένουν 2 και 3 και ίσως και 4 ώρες με έναν καφέ που στοιχίζει από 1,5 ευρώ μέχρι 2,5 και αυτή η ίσπραξη που κάνουν δεν προκύπτει να μπορέσουν να πληρώσουν τα βασικά τους έξοδα. Τα προβλήματα φαντάζομαι είναι κοινά για όλη την Αχαΐα, έτσι? Τα ίδια, πάνω κάτω τα ίδια πράγματα είναι. Πώς είμαστε με ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό όλα αυτά? Οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Δεν είναι δυνατόν να διαχειριστούμε την ίσπραξη που γίνεται, η οποία είναι μειωμένη, με κέρδος πολύ λιγότερο, με τζίρο σαφώς μικρότερο. Και το βασικότερο, από τη στιγμή κατά την οποία μπήκαν τα capital controls και πήγε το ΦΠΑ, ο φόρος προστέμνησης αξίας από 13% στο 23%, που σημαίνει ότι περίπου το 35% της ίσπραξης πρέπει να πάει σε φόρους, είναι αδύνατον αυτή η ίσπραξη να διαχειριστεί. Είναι αδύνατον οι συνάδελφοι να μπορούν να είναι συνεπείς υποχρεώσεις. Βεβαίως, κάποια καταστήματα τα οποία έχουν παραπάνω δουλειά από ό,τι χρειάζεται, και αυτά είναι λίγα, αυτοί θα μπορούν να είναι συνεπείς υποχρεώσεις τους. Μάλιστα. Κύριε Κοντοπούλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Θα αλλάξουμε θέμα τώρα. Προβληματισμός επικρατεί και στο κυβερνών κόμμα αναφορικά με τη διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω χρεών, ακόμη και σε φτωχά νοικοκυριά ή για χαμηλού ύψους χρέη προς την επιχείρηση. Μάλιστα, κυβερνητικοί κύκλοι κάνουν λόγο για πολιτικό σαμποτάζ και προειδοποιούν τη ΔΕΗ να μην προχωρά σε τέτοιες ενέργειες για χρέη που δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Προειδοποίηση στα στελέχη της ΔΕΗ να μην προχωρούν σε διακοπές ρεύματος σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα ή με μικρό ύψος χρέους προς την επιχείρηση απευθύνει η κυβέρνηση. Μάλιστα, κύκλοι του Υπουργείου Ενέργειας δεν διστάζουν να κάνουν λόγο ακόμα και για ενδεχόμενο πολιτικό σαμποτάζ με στόχο το χτύπημα της κυβέρνησης. Έχουμε την αίσθηση ότι γίνανε κάποιες αστοχίες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα πάψει να συμβαίνει, δεν θα συνεχιστεί. Γίναμε δέκτης εδώ σαν γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, σαν κομματική οργάνωση, πολλών παραπώνων από ανθρώπους, από λαϊκές οικογένειες και λαϊκές συνοικίες, ότι χωρίς να έχουν μεγάλη οφειλή οδηγούντουσαν σε διακοπές ρεύματος. Δημιουργήθηκε ένας πανικός στον κόσμο που προκάλεσε και την ταλαιπωρία του κόσμου, γιατί είδαμε στη ΔΕΗ να συγκεντρώνεται πολύ κόσμο να προσπαθεί να ρυθμίσει και να ταλαιπωρείται ώρες ατελείωτες σε ουρές. Και στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐα στάνουν καθημερινά καταγγελίες από πολίτες για διακοπή ηλεκτροδότησης σε φτωχά νοικοκυριά ή για ποσά οφειλής της τάξης των 300 ευρώ. Τη στιγμή που η οδηγία που έχει δοθεί μιλά ξεκάθαρα για εντολή διακοπής ηλεκτροδότησης για χρέη που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου όλο το προηγούμενο διάστημα, οι οδηγίες που είχαν δοθεί μετά από συνεννοήσεις που είχε κάνει το Υπουργείο και ο ίδιος Υπουργός, ο κ. Κουρλέτης, με τη διοίκηση της ΔΕΗ, ήταν να μην προχωρήσουν σε διακοπές σε οφειλέτες που χρωστάγανε κάτω από 1.000 ευρώ. Αλλά να γίνει μια προσπάθεια να ξεκινήσει πρώτα οποιαδήποτε δράση που είχε να κάνει με διακοπές ρεύματος, κυρίως από αυτούς που είχαν να πληρώσουν πολλά χρόνια και πολύ μεγάλους λογαριασμούς. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Παναγιώτης Κουρλέτης εμφανίζεται έτοιμος να ζητήσει από την διοίκηση της ΔΕΗ την παραδειγματική τιμωρία υπαλλήλων ή και διευθυντών που δεν τηρούν τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από το Υπουργείο σχετικά με τα όρια των ανεξόφλητων οφειλών από τις αποκοπές ρεύματος. Να κάνουμε και ένα γρήγορο πέρασμα από την πολιτική επικαιρότητα, να δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί τι λέει ο κόσμος για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και για την αναβολή των εκλογών, αλλά και για τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Τα όσα συμβαίνουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά την εκλογή νέου Προέδρου δεν έχουν αφήσει ασυγκίνητη την κοινή γνώμη, η οποία παρακολουθεί το ασταθές πολιτικό σκηνικό της χώρας. Η άποψη του κόσμου σχετικά με το ζήτημα που έχει να κάνει με το μέλλον της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας έχει σημασία, με τους περισσότερους να τονίζουν ότι πρόκειται για μια κατάσταση που είναι συνηθισμένη στην πατρίδα μας και στην πολιτική της πραγματικότητα. Η δι γνώμη τους για την αναβολή των εκλογών Προέδρου στο κόμμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όλα αυτά τα περιμέναμε, γιατί είναι όλοι τους ψεύτες.
και είναι όποιος θέλουν την καρέκλα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τίποτα και δεν πάω όχι να ψηφίσω ούτε να με ενδιαφέρει τίποτα. Γιατί τους έχω χορτάσει. Είμαι 68 χρονών και έχω φάει πολλά από τέτοια. Ανακατούρα μεγάλη τα βλέπω. Μεγάλη ανακατούρα. Εδώ η χώρα καίγεται και αυτοί κοιτάνε καρέκλες. Όλοι τους. Όχι, η ανακατουσούρα πρέπει να τελειώσει, δεν ήταν τίποτα, θα ξεπεραστεί, αυτά συμβαίνουν. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να ψηφιστεί ο Μητσοτάκης να τελειώνουμε. Η γνώμη μου είναι ότι είναι τα σημεία των καιρών. Αυτό υπάρχει υποβάθμιση της κοινωνικής ζωής και ακολουθούν και τα κόμματα. Για τον κόσμο, η γενικότερη αστάθεια στην πολιτική σκηνή και τα γεγονότα που καθημερινά συμβαίνουν είναι αντικείμενο συζήτησης. Τα οικονομικά προβλήματα, κατά την άποψη πολλών, είναι πιο σημαντικά από τις πολιτικές εξελίξεις, αφού φέτος οι δυσκολίες είναι μεγάλες για όλους, αφού οι φόροι και οι λογαριασμοί είναι στα ύψη. Μας έχουν διαλύσει και δεν έχουμε λεφτά στην τσέπη μας. Και είμαστε όλοι φορτωμένοι. Τώρα αυτά που μας κάνουν, άστα να πάνε. Είναι όλα ανακατούρα. Προσπαθούν οι άνθρωποι, αλλά δυστυχώς μας σαμποτάρουν. Μας σαμποτάρουν, αυτό είναι. Από όλες τις μπάντες. Είναι ακρίβεια, μισθούς κόβουν, να κάνουμε. Τίποτα, κοιτάμε το αύριο τώρα, το προηγούμενο άστο το. Το αύριο τι γίνεται. Να κοιτάξτε αυτό που γίνεται από εδώ και πέρα, να μην κοιτάμε πίσω. Το σχόλιο είναι ότι όλος ο κόσμος είναι απελπισμένος. Και δεν προλαβαίνει να σκεφτεί και τα πολιτικά, τον απασχολούν περισσότερο τα οικονομικά. Τα οποία βέβαια έχουν σχέση με την πολιτική, αλλά δεν λύνεται γιατί κανένας πολιτικός δεν λέει ποτέ την αλήθεια. Το ζήτημα της εκλογής νέου Προέδρου στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι κάτι που απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη μετά όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα να έχουν τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στην παράταξη. Να αλλάξουμε θέμα. Ο χάρτης αναδιάρθρωσης του υγειονομικού συστήματος της Ηλίας παρουσιάστηκε από τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Έγινε μάλιστα αντικείμενο εκτενούς συζήτησης με απορίες από τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και αντιδράσεις. Πολλές αντιδράσεις κυρίως από την πλευρά της Αμαλιάδας και της Ζαχάρος καθώς και γιατρών και του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας συνάντησε χθες το βράδυ το σχέδιο αναδιάρθρωσης του υγειονομικού χάρτη της Ηλίας που εκπώνησε η 6η Υγειονομική Περιφέρεια και παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον διοικητή της Γιώργο Γιαννόπουλο στο κατάμεστο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Στο ακροατήριο βρέθηκαν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δημοτικές παρατάξεις των Δημοτικών Συμβουλίων του Νομού, εκπρόσωποι των Ιατρικών Συλλόγων, του Φαρμακευτικού και Οδοντιατρικού Συλλόγου, εκπρόσωποι διάφορων συλλόγων και κοινωνικών φορέων, αλλά και κομμάτων και βεβαίως πάρα πολλοί γιατροί. Μετά την εισήγηση παρουσίαση με τη βοήθεια βιντεοπροβολής των επιμέρους λεπτομεριών του σχεδίου, ακολούθησε έντονος διάλογος, ερωτήσεις και τοποθετήσεις και πολύωρη συζήτηση, αφού στην ουσία στόχος ήταν η πρόταση να τεθεί σε διαβούλευση. Κάτι που είναι τζάμπα και εγώ θα το αποδοκώμα. Εγώ δεν θα έβαζα και τραγουδίστρες το βράδυ. Δωρεάν είναι. Αλλά να είμαστε σοβαροί. Λέτε λοιπόν εδώ ότι δεν σκοπεύετε να πιλοδοτήσετε συζήτηση για την καθημερινή μας. Δηλαδή αυτό που μας καίει. Πού θα το συζητήσουμε. Μετά την πενταετία. Πού θα το κύριε. Μετά την πενταετία. Ο σχεδιασμός λοιπόν πρέπει να έχει μετρήσιμους στόχους. Ένας από αυτούς τους στόχους θα πρέπει να είναι η ικανοποίηση της έγκαιρης πρόσβασης. Αυτό σημαίνει ότι χωροθετούμε τις δομές έτσι ώστε η προσέγγιση σε αυτές να μην υπερβαίνει κάποιους χρόνους που θεωρούνται λογικοί, ας πούμε μισή ώρα με 45 λεπτά για να προσεγγίσει κάποιος ένα κέντρο υγείας. Η απόσταση του χώρου όπου θα γινόταν το νοσοκομείο τότε ήταν από την κεντρική πλατεία περίπου 5 λεπτά και νομίζω άλλο τόσο ή λίγο παραπάνω από την Αμαλιάδα. Δεν τα βρήκαν, το χάλασαν και μαζί με αυτό κονιορτοποίησαν το θέμα της οργάνωσης, της οργολογικής οργάνωσης του προβλήματος υγείας στο ολόκληρο το νομό. Και πιστεύω αυτή η αναδιοργάνωση που προτείνεται και δεν είναι μόνο η δική μου, το δικό μου πιστεύω, αλλά είναι και όλων των δημοτών του Δήμου μας και μετά από μια συνάντηση που είχαμε χθες με όλους τους φορείς του Δήμου βγήκε από τη συζήτηση ότι με την πρόταση αυτή το νοσοκομείο Αμαλιάδας υποβαθμίζεται αντί να αναβαθμίζεται.
Αρκετά συγκαταβατικός, ο διοικητής της ΕΚΤΗΣ είπε στις πολλές ερωτήσεις που τέθηκαν, τόνισε ότι όλα συζητούνται, δεν πρόκειται περί απόφασης, αλλά συνδιαμόρφωση της πρότασης για να κατατεθεί στο Υπουργείο Υγείας. Να πάμε στην Κόρινθο, την εικόνα της πόλης που επιδιώκει να αλλάξει προς το καλύτερο ο Δήμος Κορινθίων, τοποθετώντας μάλιστα πιλωτικά σε δύο σημεία υπόγειους κάδους. Τα πλεονεκτήματα από την κίνηση είναι πολλά. Σε δύο κεντρικά σημεία της πόλης της Κορίνθου, ο Δήμος τοποθέτησε πιλωτικά υπόγειους κάδους, φιλοδοξώντας κάποια στιγμή, αν και ο κόσμος αγκαλιάζει την προσπάθεια, να εκλείψουν οι κάδοι απορριμμάτων από τους δρόμους της πόλης. Αρχικά τοποθετήθηκαν υπόγειοι κάδοι στην πλατεία Φλίσβου, μπροστά στο άγαλμα του Πήγασου, εκεί όπου ντόπιοι και επισκέπτες κάνουν καθημερινά τον περίπατό τους, αλλά και στο σημείο μπροστά του δικαστικό μέγαρο. Έτσι, αποφασίστηκε σε αυτό το σημείο να τοποθετηθούν υπόγειοι κάδοι, για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα αισθητικής αλλά και από θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων. Οι υπόγειοι κάδοι βοηθούν στο να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων, οικιακών και ανακυκλώσιμων, αποτελώντας εναλλακτικό σύστημα συλλογής τους. Θα υπάρχει ξεχωριστό σημείο στο οποίο θα ρίχνουμε τα απορρίμματα τα ανακυκλώσιμα, το ξεχωριστό σημείο για τα αστικά απορρίμματα, που θα ξεχωρίζει με το χρώμα τους, γιατί θα τοποθετηθεί ένας πράσινος κύλινδρος για τα αστικά απορρίμματα, ένας μπλε για τα ανακυκλώσιμα και ένας κύλινδρος βαμμένος σε χρώμα της κομποσοποίησης κίτρινο καφέ. Εκεί θα πρέπει οι δημότες, όταν ξεκινήσει η χρησιμοποίησή τους, γιατί ακόμα βρισκόμαστε στο στάδιο κατασκευής, πιστεύω όμως ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, μέχρι τέλος του χρόνου, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, να έχει φτιαχτεί και το απαραίτητο μηχάνημα που θα κάνει την αποκομιδή, να ξεκινήσουμε την αποκομιδή και τη λειτουργία των υπόγειων κάδων. Εκεί θα χρειαστεί όλοι οι πολίτες και οι δημότες που χρησιμοποιούν τους κάδους της ευρύτερης περιοχής να χρησιμοποιούν αυτούς τους υπόγειους κάδους, γιατί αν δούμε ότι έχουμε καλά αποτελέσματα, στόχος μας και σκοπός μας είναι να βάλουμε ακόμα περισσότερους υπόγειους κάδους. Τα πλεονεκτήματα της υπογειοποίησης των κάδων είναι πολλά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα κάποιοι προχώρησαν και στην καύση των απορριμμάτων. Οι κάτοικοι είδαν θετικά το συγκεκριμένο εγχείρημα και δείχνουν να συμφωνούν με τα νέα δεδομένα και να επιθυμούν την αλλαγή αυτή στην πόλη τους. Το Μεσολόγγι φιλοδοξεί να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. Τη συγκεκριμένη χρονιά ο θεσμός θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα, γιορτάζοντας με αυτόν τον τρόπο την συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. 14 πόλεις έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ενώ το Μεσολόγγι παρουσίασε την υποψηφιότητά του χθες στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο. Αν όχι το Μεσολόγγι, τότε ποιος? Με αυτό το ερώτημα απαντούν οι Μεσολογγίτες στο ερώτημα ποια ελληνική πόλη θα πρέπει να αναλάβει τον θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας Ευρώπης το 2021 με αφορμή την συμπλήρωση των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο πραγματοποιήθηκε χθες η παρουσίαση της υποψηφιότητας της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου από τον Δήμαρχο Νίκο Καραπάνο. Στην πρόσκλησή μας ανταποκρίθηκαν πλήθος διακεκριμένων ανθρώπων του πνεύματος, του πολιτισμού και των γραμμάτων της χώρας μας, πλαισιώνοντας την Πολιτιστική Επιτροπή. Παράλληλα, ένα πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό εργάστηκε και εργάζεται καθημερινά, στελεχώνοντας τη Συντονιστική Επιτροπή. Στην προσπάθεια του αυτή, το Μεσολόγγι έχει στο πλευρό του τις πόλεις της ευρύτερης περιοχής, αλλά και τον πασίγνωστο μεσολογγίτη Νίκο Αλιάγα. Θεωρούσα, όπως σας είπα, τουλάχιστον ιερή υποχρέωση για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα, σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινάει το Μεσολόγγι. Αυτή την προσπάθεια που ξεκινάει ο Δήμος της Ιεράς Πόλης. Η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021 είναι και ένα ορόσημο αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το 2021 κλείνονται τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Το Μεσολόγγι, μια σύγχρονη πόλη με έντονη πνευματικότητα. Ένας ηρωικός τόπος που γεννά μοναδικές συνήθειες. Είναι η πόλη της ελευθερίας. Η Ιερά Πόλη. Η πόλη που έχει ταυτιστεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ελληνική πόλη με τον αγώνα του 1821. Είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου και δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από την διεκδίκηση του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο Σπύρος Μερκούρης, ο οποίος παρουσίασε οπτικοακουστικό υλικό στο οποίο προβάλλονταν η ιστορία του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας, έτσι όπως τον εμπνεύστηκε η αείμνηστη Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη. Να μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα, σε κάθε μέτρο που περπατάς, σε κάθε βήμα που κάνεις, όταν σκύψεις και σκάψεις,
αναβλύσει ο πολιτισμός. Πολιτισμός χιλιάδων ετών που διέτρεψε, που εξακολουθεί να υπάρχει, που δεν ξεπεράστηκε και που δημιουργεί. Καλλιτεχνικός διευθυντής υποψηφιότητας του Μεσολογγίου είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός. Έγινε γνωστός ως ο άνθρωπος με τον γαρίφαλο, σύμβολο αντίστασης και γενναιότητας απέναντι στο φασισμό που ξεσήκωσε ένα κύμα αλληλεγγύης σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος γιορτάζει με μια σειρά εκδηλώσεων τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Μπελογιάννη. Εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Μπελογιάννη πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη γενέτειρά του Αμαλιάδα την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου. Η εκδήλωση θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης με κεντρικό ομιλητή το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Παράλληλα θα γίνει προβολή βίντεο για τη ζωή και τη δράση του Νίκου Μπελογιάννη, ενώ ο ηθοποιός Κώστας Καζάκος θα απαγγείλει το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο». Σε μια παράλληλη και αυτοτελή δραστηριότητα στο πλαίσιο της επετείου, πραγματοποιείται έκθεση αρχιακού υλικού, φωτογραφίας, εντύπων και ντοκουμέντων στο Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας από την Παρασκευή 11 μέχρι και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου. Το ΚΚΕ τιμά τον Νίκο Μπελογιάννη που ως πρωτοπόρος κομμουνιστής αφιέρωσε τη ζωή του στην πάλη για το δίκαιο και την νίκη του λαού και που έπεσε δολοφονημένος γιατί υπερασπίστηκε με αποφασιστικότητα και θάρρος τους αγώνες της θυσίας, τον επαναστατικό χαρακτήρα και την ιστορική αποστολή του ΚΚΕ. Αντίστοιχη εκδήλωση πραγματοποιείται και στη Ζάκυνθο, στο Πολιτιστικό Κέντρο Λιθακιάς, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Στην εκδήλωση αυτή θα περιλαμβάνεται ομιλία με στοιχεία της παρουσίας του Νίκου Μπελογιάννη στη Ζάκυνθο και τη συμβολή του στην οικοδόμηση της τοπικής κομματικής οργάνωσης στο νησί. Ο Ολυμπιακός αυτή την ώρα ιτάται 1-0 στην Γερμανία από την Bayern, το γκολ στο 7ο λεπτό. Πάμε να δούμε και την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα. Οι τέσσερις συνεχόμενες νίκες του Αστέρα Τρίπολη στο πρωτάθλημα του δίνουν θετική ψυχολογία για τη μάχη του Europa League με την Σπάρτα Πράγα στην Πέμπτη. Οι Αρκάδες πάνε χωρίς προβλήματα στην Τσεχία και θα παλέψουν με στόχο να πάρουν το αποτέλεσμα που θα τους κρατήσει ζωντανούς για να συνεχίσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στη Ζάκυνθο παρελθόν αποτελεί ο Γιώργος Γεωργακόπουλος. Ο τερματοφύλακας της ομάδας έλυσε τη συνεργασία του με τη διοίκηση, ενώ προχώρησε σε προσφυγή για τα δουλευμένα του. Ο εν λόγω γκολκίπερ είχε μόλις μία συμμετοχή στο κύπελλο Ελλάδος με τον Οργοτέλη, μην καταφέρνοντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του Χαλίτ Κάραμα. Στην Παναχαϊκή, οι ποδοσφαιριστές περιμένουν από τους διοικούντες της ομάδας να κάνουν πράξη τις διαβεβαιώσεις που έχουν πάρει για το οικονομικό ζήτημα. Από εκεί και πέρα, ο προπονητής Δημήτρης Πανός θα έχει στη διάθεσή του και τους Κάργα, Τζίλας και Στεργίδη εν ώψη του ντέρμπι πρωταθλήματος με τη Λάρισα. Στην Καλαμάτα, η ικανοποίηση επικρατεί για τη μεγάλη νίκη με 1-0 επί του Παναρκαδικού, με τον τερματοφύλακα Θωμά να δέχεται τα περισσότερα συγχαρητήρια λόγω της απόκρουσης πέναλτι που έκανε στον 90 λεπτό της αναμέτρησης για την ομάδα του. Στην Basket League και στον Απόλλωνα της Πάτρας, ο Ντεβόν Σάντλερ αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του Περιπέτη που σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν από τους Μελανόλευκους. Ο 24χρονος γκάρντ ήταν στο δυναμικό της κροατικής Τσιμπόνα, ωστόσο δεν αγωνίστηκε ενώ πέρσι ήταν στην Α2 Ιταλίας, φορώντας τα χρώματα της Ομέγνα και έχοντας μέσο όρο 17 πόντους. Για τον Κώστα Μέξα, αυτή φαίνεται να είναι η ιδανική λύση για την περιφέρεια. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον. Αμέσως τώρα σύντομη ενημέρωση για τον καιρό. Μην χάσετε στη συνέχεια την εκπομπή People με τον Θοδωρή Σαραντόπουλο και με μεγάλο ενδιαφέρον. Στις 11 περίπου, 11 και κάτι, ακολουθεί η εκπομπή European Steps με τη Δήμητρα Δεμέτη, ανταπόκριση από το Στρασβούργο, τον Σπύρου Καμπιώτη Περικλή Πατσούρη και μάλιστα αποκλειστική συνέντευξη του Δημήτρη Παπαδημούλη, αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις 12 και κάτι, νεότερη προγραμματισμένη ενημέρωση με τον Νίκο Γιαπρακά. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης.